Πέρασα αβούλυβη τη ζωή στον Πυρορίτη, σε κροφές απάνω. Είναι γέννημα θρέμα Μαριώτης, στις πλάτες του κουβαλάει εμπειρίες ενός αιώνα και δεν μπορεί να ζήσει μακριά από τον Ψιλορίτη. Ο κύριος Ανδρώνικος Πανταλός από το Φουρφουρά είναι ο αιωνόβιος γέροντας του Ρεθύμνου, ο οποίος μιλώντας στην Κρήτη TV περιγράφει τα δύσκολα χρόνια του πολέμου και τις μάχες που έδωσε στα βουνά της Μακεδονίας. Τώρα τα βουνά της Μακεδονίας τα ξέρω. Το προφήτη Λία, καλυμπαξελάρνα που θα το βάλει τηλεόραση, έτσι έχω πολεμήσει. Και η μεγαλύτερη κορφή που υπάρχει Σερβία και Ελλάδα είναι το Καϊμαξελάν. Όταν μετά τον πόλεμο επέστρεψε στο σπίτι του στους πρόποδες του Ψιλορίτη, ο καθημερινός αγώνας για την επιβίωση ήταν δύσκολος. Ήταν κτηνοτρόφος, ανεβοκατέβαινε τα βουνά, τυροκομούσε το γάλα που παρήγαγε και με τη βοήθεια της γυναίκας του ανέστησαν την οικογένειά τους. Τυροκόμουνε το γάλα στα γραβιέρα, πολύ ωραία γραβιέρα. Τα μητά τα πούμε λέτε κορατσιά. Ο αιωνόβιος γέροντας που διαβάζει παραμύθια στα δισέγγονά του και μάλιστα χωρίς γιαγιά Οράσεως δεν έχει αρρωστήσει ποτέ, ενώ η μοναδική φορά που βρέθηκε στο νοσοκομείο ήταν πριν λίγα 24 ώρα όταν πήγε να εμβολιαστεί για τον κορονοϊό. Εγώ σαν εδώ δεν έχω αρρωστήσει να πάω στο νοσοκομείο. Ποτέ. Όχι. Άρα η μόνη ένεση που κάνατε ήταν τώρα το εμβόλιο. Ναι. Είπε ότι αφού ήρθε η σειρά μου θα το κάνω για να δείξω παράδειγμα και για τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Να μην φοβούνται και να πάνε να το κάνουν. Η μεγάλη αγάπη του κύριου Ανδρώνικου είναι τα δύο του παιδιά, τα τέσσερα εγγόνια και τα τέσσερα δισέγγωνα που έχει, ενώ αυτό που περιμένει είναι να σφίξει και πάλι χωρίς φόβο στην αγκαλιά του την οικογένειά του. Ελπίζουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι, που πρώτα ο Θεός όταν θα μαζευτεί είμαστε καλά το καλοκαίρι, θα του κάνουμε και γενέθλια. Για τα 100 του χρόνια. Να είναι όλη η οικογένεια μαζί. Δεν περίμενε πως έχει περάσει πολλά δύσκολα στη ζωή του, πως θα φτάσει ένας καιρός που θα έρθουμε σε αυτό το σημείο. Δεν το περίμενε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Του φαινόταν, δεν μπορούσε να το καταλάβει. Πως φτάσει σε μια εποχή να μην σμίγουν οικογένειες, να μην μπορεί να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι έξω, γιατί αυτός είχε μάθει μια ζωή στο βουνό. Δεν το περίμενε. Έχει πείσμα για να φτάσει στην ηλικία που είναι, έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του και πρέπει να γίνει παράδειγμα, να αντέξουμε όλα αυτά που περνάμε αυτό το διάστημα, να πάρουμε κουράγιο και να πορευτούμε. Και αν αναρωτιέστε για το μυστικό της μακροζωίας του, ο ίδιος αποκαλύπτει πως δεν έβαλε ποτέ τσιγάρο στο στόμα του, τρέφεται με τους καρπούς της κριτικής γης, περπατάει πολύ ακόμα και σήμερα και μάλιστα πριν 10 χρόνια ανέβηκε μόνος του στις κορφές του Ψιλορίτη. Ας σου δείξω εδώ, λιβαγιώτες, λέγανε, έτσι θα κατσούνα μου στον νόμο μου και έβγαινα πάνω στην κορφή. Από τα λιβάδια βοσία που ζουν ακόμητα το λέγανε. Έτσι το κάνατε, έτσι ανεβήκατε. Ναι. Στην εποχή του κορονοϊού πάντως και έχοντας στερηθεί πρωτίστως στην ελευθερία και την οικογένειά του, ο κύριος Ανδρώνικος γράφει καθημερινά μαντινάδες για να ακούει τον εγγονό και τον ανιψιό του να τις τραγουδούν.